υπάρχει στήριξη. Δηλαδή και παλιά, αν έμενε κάποιο στο χωριό, πήγαινε στην Αθήνα και δεν τον έβλεπε κανένα άλλο στο χωριό και κρύβανε μια τέτοια κατάσταση. Μα είναι πολύ εγωιστικό αυτό να είσαι σε γάμο ειδικά και να μην κάνει παιδιά. Είναι εγωιστικό. Είσαι σε γάμο για να κάνει παιδιά. Αλλιώ μην είσαι σε γάμο. Και το ποσοστό 57% αφορούν έγκαμε. Είναι φοβερό δηλαδή. Είσαι σε γάμο για να τικτοποιήσει. Δεν είσαι γάμο, αλλιώ φλερτάρει. Βασικά, σε κάτι που διαφωνώ με τον Εξοικία είναι ότι και να υπήρχε στο σχολείο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πάλι δεν υπάρχει λόγος, γιατί τα παιδιά πλέον στην εποχή μας ήδη ξέρουν αρκετά, αλλά και πάλι δεν προφυλάσσονται. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα έρθει. Οπότε πρέπει να είναι παράνομο. Παράνομο δεν πρέπει να είναι. Να αναιρείς τώρα αυτό που είπες πριν. Όχι, δεν το αναιρώ καθόλου. Όχι, ενώ δεν πρέπει να είναι παράνομο. Τώρα πιστεύεις ότι άλλο παράνομο. Άλλο παράνομο και άλλο να το κάνω εγώ ή η Τζοάννα, εμείς. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα έκανα έκτρωση ή όχι. Ωραία, πες πιστεύω ότι ήσουν υπουργός υγείας, κάποιος τέλος πάντων σημαντικός τέλεχος. Τι προφυλάξεις μπορούσες να κάνεις. Λέμε τώρα, αν μπορείς να σκεφτείς κάτι από το μυαλό σου, έτσι, και σε εκφνιδιάζω λιγάκι, συγγνώμη. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή λέμε, δεν μπορώ να το ξέρω όχι, σίγουρα. Όχι, θα μπορούσες να σκεφτείς κάτι, λέμε, δημιουργικό, που μπορούσες να κάνεις έτσι σαν προφύλαξη για την νεολαία. Υπάρχουν αρκετά μέτρα αντισύλληψης, ήδη ξέρουμε αρκετά. Και εντάξει, πιστεύω ότι εγώ πλέον είμαι ενήλικη. Μπορώ να προφυλακτώ περισσότερο από ότι μια ανήλικη κοπέλα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει το πρόβλημα και στις ενήλικες γυναίκες, όπως μας είπε πριν και η Τζοάννα. Οπότε δεν πιστεύω. Είναι όπως το είπα πριν, είτε έτσι είτε αλλιώς θα έρθει. Ωραία, είναι... Εσύ, Τζοάννα, μπορείς να σκεφτείς κάτι, αν είσαι υπουργός υγείας, που θα μπορούσες να κάνεις κάποιο μέσο μέτρο που θα βοηθούσε την κατάσταση. Εγώ πιστεύω όταν δείχνεις... Μου πάρεις μια ιδέα, έχω μια ιδέα. Όταν δείχνεις την ίδια τη διαδικασία, το πώς συμβαίνει σε κάποια κοπέλα, νομίζω ότι μετά θα αποτραπεί στο να κάνει, στο να προχωρήσει την... Τη διαδικασία της έκρησης, το να δείχνεις στο νοσοκομείο, δηλαδή πριν πας ή στο ιατρείο, ότι έτσι γίνεται, ότι όλη αυτή η διαδικασία... Να φοβηθεί, να υπάρχει τον τρόμο γενικά. Εσύ, Εξοικία. Ένα μέρος θα πήγαινα να ξαναγυρίζω πίσω, όχι ενάντια σε αυτό που είπες, αλλά είχα δει ένα μικρό βιντεάκι, στο οποίο δείχνει τι γίνεται με το έμβριο που τραβείται στη γωνία, που φοβάται, θα το ρουφήξουν. Άμα δεις αυτό, σε εκπλήσει ότι όντως είναι κάτι που μεγαλώνει. Αυτό το ένα. Το άλλο, κίνητρα στη μητέρα. Κίνητρα στη μητέρα να το κρατήσει και να της δίνεις κάτι να τον αθρέψει το παιδί. Γιατί χρειαζόμαστε παιδιά. Εγώ θα έβαζα τη γυναίκα να σκεφτεί αν θα ήταν εκείνη το έμβριο. Θα ήθελε να της αφήνανε τη ζωή να χαθεί έτσι. Ναι. Αυτό θα έκανα. Σωστά. Θα την έβαζα στη θέση του εμβρίου. Εγώ φυσικά ήμουνα, θα προσπαθούσα τουλάχιστον να υπάρχει ελεύθερα, να μην χρεώνεται είτε το προφυλακτικό είτε όλα τα μέσα αντισύλληψη. Να μου πεις, θα χρεώνεται πολύ το Υπουργείο, αλλά δεν έχει σημασία, ο καθένας έχει τη δική του τρόπο προφύλαξη. Λοιπόν, αλλά επειδή ο σκηνοθέτης μου λέει μας γκάστρωσες, όλα αυτά που λέμε, και το λέω λοιπόν. Καλή σας μέρα. Ο οποίος και εσύ μας δίνεις τέχνη, μας στολίζεις λίγο τη ζωή μας. Αν το κάνω αυτό, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σαν ιστορικός τέχνης, έτσι δεν είναι. Τι θα μιλήσουμε σήμερα, έχουμε να δείξουμε. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο, το ποιητικό. Ναι. Το ποιητικό βιβλίο Συνειδησιακές Ρίσεις. Ένα βιβλίο by Λεόντιος Πετμεζάς. Έχεις πολλά βιβλία τελικά, βλέπω. Αρκετά. Αυτό είναι αποκλειστικά ποιήση. Είναι ποιήση που αγγίζει όμως και την εικαστική πραγματικότητα, μια και τα ποιήματα διαβάζοντάς τα. Βλέπεις απέναντί σου έναν πίνακα. Θα βάλω τώρα την Καταλίνα να μας διαβάσει ένα πολύ ωραίο ποίημα. Είσαι καλή στο διάβασμα, ναι, ναι. Λοιπόν, θα εξετάσω και τις τρεις. Καταρχήν, έχεις τρεις πανέμορφες γυναίκες, έτσι, οι οποίες όλες τις απαγγείλουν ένα ποίημα. Τέσσερις μαζί με σένα, όμως. Ωραία, εγώ δεν θα απαγγείλω σήμερα. Δεν θέλω να διαγωνιστώ. Λοιπόν, πάμε να μας διαβάσεις. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, πάμε. Η ώρα ασυλλόγιστα είπε το νέο στη μέρα. Η μέρα το μετέδωσε, αδύναμα στο χρόνο. Ο χρόνος ασυναίσθητα στις παρυφές του αιώνα. Ο αιώνας σάρκωσε πεισματικά, κύβδηλους στοχασμούς αδιάλακτους, στην επαφή μόνο με τα εύπιστα χρωματικά πεδία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Το διάβασε πάρα πολύ ωραία.
Και δείχνει ότι έχει σπουδάσει θέατρο να... και ότι. Έχει σπουδάσει θέατρο και μόνο. Ορθοφωνία καταρχήν. Έχει ναι, καλή ορθοφωνία. Ναι. Λοιπόν, τώρα εξετάζεσαι εσύ. Είναι η σειρά μου να διαβάσω. Θα διαβάσει εσύ, όχι. Έχω την τιμή να σε διαβάσουν τρεις γυναίκες σήμερα. Ναι, ναι, μα είναι μεγάλη τιμή. Αν μας επιτρέπεις. Είναι μεγάλη τιμή και είναι κάτι που δεν έχει γίνει ούτε και σε παρουσιάσεις που κάναμε. Λοιπόν. Θέλω να δώσω συνέστημα. Να μπει στο ρόλο. Η σκυτάλη τη ορμή λαβωμένη. Στις γυμνές παλάμες της εφήμερης ενοχής. Σε ορισμένα σημεία του ορίζοντα έδωσε μάχη ισχυρή με επίκληση πνεύματος για την νίκη της έντασης των δεδομένων χωρίς την ουσία ανταπόκριση. Μπράβο, πολύ καλή εσύ. Είναι η σειρά μου ή είναι η σειρά της Πανωρέας? Μάλλον κάτι μου λέει, λοιπόν η Πανωρέα και μετά εσύ. Θέλω ναι, να ναι, ακούσω. Εγώ θέλω πρώτα το, το ωραίο φύλλο και το ισχυρό φύλλο. Βεβαίως. Λοιπόν και μετά. Χαίρομαι που το παραδέχεις. Το πιο ισχυρό. Ναι. Γύρισε, ναι. Το επόμενο, όχι αυτό. Αυτό. Ναι, το επόμενο, το επόμενο. Αυτό. Ωραία. Τυχαία το επέλεξα, ναι, ναι. Βλέπω τη φωτογραφία από μακριά. Πάμε να... Ο αθώος ένοχος με ένστικτο προκλητικά σε κάποια στιγμή της επόμενης μέρας κέρδισε μια σταγόνα ακτίνα στον κύκλο του ήλιου, κυνηγώντας τα μαδημένα φτερά των αγγέλων. Όμως ο τρόμος στην ψυχή του φοβισμένου συνυπάρχει εξαναγκαστικά χωρίς αναμέτρηση με εμφανή την αβεβαιότητα της κατηγορίας για την υποταγή στη μεταθανάτια ύπαρξη. Τέλεια. Θα πρέπει να πούμε ότι και οι τρεις φίλες μας σήμερα απέδωσαν με ιδιαίτερο συνέστημα τα ποίηματα, μπήκαν στο πετσί του ρόλου που λέμε. Βεβαίως. Και πραγματικά τα... Αλλά σου έκανα μια ζαβολιά. Πιστεύω ότι επειδή δώσαμε πολύ έμφαση στο ύφος, εγώ γενικά έδωσα πολύ έμφαση στο ύφος, γενικά και στο συνέστημα και των τριών κοριτσιών μας και στο πνεύμα, δεν έδωσα τόσο σημασία στα λόγια σου. Γι' αυτό εσύ όμως πρέπει να επιλέξεις ποιο θέλεις πολύ εσύ και να μας δώσεις όλα αυτά. Ύφος, συνέστημα, λόγια. Θα επιλέξω ένα λόγια. Το οποίο με χαρακτηρίζει πραγματικά και ίσως από εδώ πέρα μέσα. Καλό αυτό. Ποιος αντιπροσωπεύει πιο πολύ από όλα. Ίσως από εδώ μέσα και εμείς και οι τηλεθεατές θα δούμε και κάποια προσωπική μου ιδεολογία για τα πράγματα. Ωραία. Για τη θρησκεία, για την πολιτική, για γενικά. Σημαντικό και αυτό. Οι άνθρωποι δίπλα-δίπλα σαν θύματα, προσταγμένοι, προχωρούν στη χειραφέτηση, προσμένοντας την άγνωστη εξέλιξη, χωρίς καμιά σφραγίδα εγγύησης, απομονωμένοι. Ανώτερες δυνάμεις τους κερνούν πικρούς λωτούς λησμονιάς, όπως τους κάθε είδους αδιόρθωτους ήλωτες, που πρόβαλαν από τα ανύπαρκτα, με ιδιοσυγκρασία βίαιη, για τη γέννηση της ψυχοφθόρας νάρκης. Ολομόναχοι, σύρονται στη σκηνή της αντίφασης σαν τα κατασκευάσματα ενός ανύπαρκτου θεού, που αν υπήρχε, ίσως τους έπλαθε κι αυτούς κατ' εικόνα και ομοίωση. Εδώ πέρα μέσα στο ποίημα αυτό ειδικά, περνάω πολλά στοιχεία δικά μου, βέβαια και όλο το βιβλίο αναφέρεται σε μένα, αλλά ίσως και κάποια πολύ πιο προσωπικά πράγματα που πιστεύω και που τα κρατάω έτσι σαν ρήτρες ζωής και τα τηρώ. Και ενώ, βέβαια όλο το βιβλίο θα πρέπει να πω ότι είναι μια πραγματικά συνειδησιακή αποκάλυψη μέσα από ενιακά τοπία, μέσα από συμπλέγματα. Πότε το έγραψε αυτό το βιβλίο? Είναι του 2009 έκδοση, είχε κάνει 4 εκδόσεις. Το έχει προλογίσει η κυρία Αναφόνσου, η ηθοποιός. Έχει ένα καταπληκτικό πρόλογο. Και επίσης εδώ μέσα θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και απόψεις για μένα κάποιων κορυφαίων ανθρώπων της γραφής, της ελληνικής γραφής. Ξεκινώ από τη Δό Σωτηρίου, την Έλλη Αλεξίου, τη Λιλή Κανάκου, τη Μαρία Ιορδανίδου, τον Νικηφόρο Βρετάκο, τον Τάσο Αθανασιάδη, τη Λιλή Ζωγράφου και τον Γιάννη Κουτσοχέρα, για τον οποίο είχα γράψει και βιβλίο. Όλοι δεν είναι πια εν ζωή. Θα ήθελα όμως να μου διαβάσεις τι έχει πει η Αναφόνσου για σας. Η Αναφόνσου, βεβαίως. Ναι, είναι πολύ καταπληκτικός ο πρόλογος της Άννας. Γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να τα ακούει. Ναι. Συνειδησιακές ρίσεις. Μια συλλογή ποιημάτων γραμμένων με τόση αφαίρεση, γραμμένων με σχεδόν υπερεαλιστικό ύφος. Έτσι λοιπόν δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να φανταστεί, να προβληματιστεί, να αισθανθεί. Να αισθανθεί την κατάσταση του πόνου, της αμφισβήτησης, τον τόνο της πικρίας και της μη ταύτισης που αισθάνεται ο ποιητής, που αισθάνεται ο Λεόντιος Πετμεζάς για έναν κόσμο που δεν είναι όπως θα τον ήθελε, για έναν κόσμο τόσο θηριώδη που δημιουργήσαμε. Προβληματίζεται και έχει υπαρξιακή αγωνία ο ποιητής για τον κόσμο που παραδίνουμε στο μέλλον. Μια κοινωνία χωρίς όνειρα, χωρίς ιδεολογίες, χωρίς πρότυπα. Όπου όμως το άτομο, παρότι κουρασμένο, δεν είναι άβουλο. Ούτε άτολμο, συνειδητοποιημένα αντιστέκεται και ενώ ζει μακριά από την ομορφιά,
αναζητά απεγνωσμένα και εσώψυχα κρυφές ελπίδες της λύσης. Μπράβο, η Άννα Φόνσο. Έχει γράψει ένα πολύ βαθιστόχαστο. Και η ίδια ποιήτρια βλέπω. Και να είναι πολύ πνευματώδη σαν άνθρωπος και καλλιεργημένη ιδιαίτερα και μορφωμένη. Και άλλωστε έχει ανεβάσει και στο θέατρο τέτοιου σημαντικού ρόλου. Εσένα σ' αρέσει η ποιήση, ναι. Καταλήνα. Ναι. Εσένα, Τζάνα. Ναι. Εσένα, τη ρωτάμε. Πάρα πολύ. Με ένα νούμερο. Έχει μόδα για μανεκέν εδώ πέρα. Μεγάλα νούμερα. Μεγάλα νούμερα, παπούτσια από 42 ωραία, μέχρι 46. Αυτό το πολύ ωραίο κοκκινάκι. Πάρα πολύ ωραίο, τώρα που πλησιάζουν, σήμερα. Ναι. Ναι. Το ξώτης πάντα, στα κάτω πατήσια. Στα κάτω πατήσια, πολύ ωραίο τελικά. Πάρα πολύ ωραία και κομψά παπούτσια. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται τώρα και δεν φαίνονται ακριβώς. Δεν φαίνονται τα παπούτσια ότι είναι μεγάλα, καθόλου μεγάλα. Όλες που έρχονται στο μαγαζί λένε τι κομψά παπούτσια. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι χαμηλό για κάποια που είναι υπερβολικά ψηλή και δεν θέλει τα κούνη. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι 43, είναι μικρό. Τα μεγάλα μου είναι τα 45-46. Ναι, και έφερα και ένα ρούχο για να δούμε κάπως το μέγεθος. Για να δούμε. Wow. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τώρα για φοράει όμως και σαν παρέο. Βέβαια. Αυτά βασικά μια... είναι one size τα ρούχα. One size fits all. Είναι one size. Για να το δούμε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Με ένα τοπάκι από μέσα, με ένα παντελόνι και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, και όχι μόνο ρούχα, παπούτσια, μεγάλα νούμερα και τσάντες. Και τσάντες. Α, κύριε Λένα, και τις έφερα και αυτές να τις δείξω για να ξέρει ο κόσμος ότι θα βρει ασορτή τα με πάντα. Τα παπούτσια, τα ναι, πάντα, ακριβώς, τα πάντα. Δεν είναι για oversized, αυτά είναι για όλους. Όχι, αυτά είναι για κανονικά όμως, νούμερα. Η αλήθεια είναι ότι με ένα άτομο που είναι oversized πάντα θέλουνε... πάει να ψωνίσει και μια φυσιολογική ή ένας φυσιολογικός. Ναι. Οπότε εκεί θα είναι καλό να δει και εκείνος ή πάρα πολλές φορές, αυτό που λες μου έχει συμβεί. Ναι, βλέπουν τα παπούτσια και τα ζηλεύουν τα μικρά νούμερα. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ και με μικρά νούμερα. Ναι, γιατί 33 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, μόνο σίγουρα. Μεγάλα αλλά νούμερα. Αλλά έχει έρθει σίγουρα κάποια μαμά που είναι oversized, ναι, με σίγουρα την κόρη της, και θέλει η κόρη μπορεί να ενδιαφέρεται να πάρει μια ναι, τσάντα κάτι που άλλο, είναι οπωσδήποτε, μοντέρνα, οπωσδήποτε, πολλά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, η D-square της Ελλάδος. Και είναι όλα δερμάτινα, όλα δερμάτινα και όλα χειροποίητα. Και κάνουμε και παραγγελίες. Όποιος θέλει, ας πούμε, μπορεί να έρθει να μου παραγγείλει ένα παπούτσι στο νούμερο ή άλλες νύφες. Παίρνουν ύφασμα από τον νηφικό και τους κατασκευάζω το παπούτσι. Καλό αυτό. Ναι, με ό,τι σχέδιο νηφικά θέλουν, ό,τι τα κούνη. Βέβαια, πώς παντρεύονται οι νύφες. Νηφικά πρέπει να δείξουμε. Πώς παντρεύονται οι νύφες. Νηφικά. Λοιπόν, όταν παχύνεις, Καταλήνα. Έρθει στο μαγαζί. Και μου χρειάζεται και άλλα. Παχύνεις. Παίρνεις αυτό το στυλάκι. Πλάκα κάνει. Είναι ανησυχητή. Μόνο με τον Γρηγόρη. Τι κάνεις, Γρηγόρη. Καλά είσαι. Προσπαθώ για το καλύτερο. Ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα για. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα, επειδή το κλίμα των ημερών είναι βαρύ παρά τις γιορτές που μας έρχονται και επειδή στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς αποσιωπώνται, σας έχω μια είδηση που πέρασε εντελώς τελείως στα ψηλά. Πριν την πεις, να καλωσορίσω και τη φίλη μας τη Σόφη. Τι κάνει, Σόφη? Καλά, καλώς σας βρήκα. Σήμερα καλωσόρισε στο face to face, θα μας μιλήσεις για... Θα μιλήσω για τα ακάλυπτα μέρη του δέρματος, του σώματός μας, τι μπορούμε να κάνουμε γιατί κρυώνουν οι μέρες όπως είναι και κρύο τώρα αρκετό, αφήνω μορισμένα απ' έξω. Κρυώνουμε σε γρήγορη φάση. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, πες μου γρήγορη, αυτό που you're dying to tell us. Ναι, ναι, ναι. Επειδή δυστυχώς στην ελληνική τηλεόραση προβάλλουμε πάρα πολύ τα λαϊκοπόψκυλάδικα, αλλά δεν προβάλλουμε ό,τι καλό γίνεται γύρω-γύρω. Mm-hmm. Πριν από λίγους μήνες έγινε στην Τεχεράνη η τρίτη Ολυμπιάδα αστρονομίας και αστροφυσικής. Α, δεν έγινε με χαλιά και δεν ήταν και μοιραράκι. Όχι, δεν, εκεί δεν συμμετείχε. Ήταν στο Μουντιάλ. Μοιραράκι ήταν στο Μουντιάλ χαλιοποιίας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν συμμετείχε και η ελληνική αποστολή, η οποία κέρδισε 3 βραβεία. Μία διάκριση για ομαδικό επίτευγμα και 2 ατομικές. Nice. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο, επειδή. Νομίζω αυτό, ότι τώρα βάζουμε άλλο τελεία έτσι, τώρα, ναι. Να πω τα ονόματα αυτών που συμμετείχαν, ναι, γιατί βέβαια πιστεύω ότι αξίζει να ακουστεί και βέβαια δεν τα θυμάμαι απ' έξω, θα διαβάσω. Αξίζει να τα ακούσει. Λοιπόν, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής ήταν ο καθηγητής του τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιάννης Ιραδάκης, και ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Λουκάς Ζαχίλας. Τα παιδιά που μας εκπροσώπησαν ήταν ο Γιώργος Λιούτας από τα Τρίκαλα, ο Ορφέας Βουτυράς από την Αθήνα και ο Θανάσης Μητράκης από τις Βρυξέλλες. Καθώς και οι φοιτητές, Γιώργος Βαλογιάννης από τα Τρίκαλα επίσης και ο Άγγελος Τσιάρας από τη Δράμα.